Η Αλεπού και ο Τράγος. Μια μέρα η κυρά Αλεπού έπεσε σε ένα πηγάδι και δεν μπορούσε να βγει. Πέρασε από εκεί ένας τράγος διψασμένος. Είδε την Αλεπού και τη ρώτησε. «Ε, κυρά Αλεπού, είναι καλό το νερό?» «Θαυμάσιο, κυρτράγε», αποκρίθηκε η Αλεπού. «Δεν έχω πιει καλύτερο στη ζωή μου. Κατέβα να πιεις κι εσύ». Μόλις τ' άκουσε ο τράγος, χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο από τη δίψα του, κατέβηκε στο πηγάδι. Ήπιε, ώσπου χόρτασε. Ύστερα όμως, ρώτησε την Αλεπού πώς θα κάνει για να ανέβει. Τότε η πονηρή του είπε: «Ξέρω ένα σπουδαίο τρόπο να ανεβούμε, μα πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ. Ακούμπησε τα μπροστινά σου πόδια στον τοίχο και σήκωσε όσο μπορείς τα κέρατά σου. Θα ανεβώ εγώ και θα τραβήξω κι εσένα». Ο τράγος δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση της Αλεπούς και αυτή, πηδώντας από τα πόδια στους ώμους και έπειτα στα κέρατα του τράγου, ανέβηκε στο στόμιο του πηγαδιού. Βγήκε και ξεκίνησε να φύγει. Ο τράγος από το πηγάδι την κατηγορούσε που δεν κράτησε τη συμφωνία τους. Και η Αλεπού στάθηκε, γύρισε και του φώναξε. Σύντροφε, αν είχες τόσο μυαλό, όσες τρίχες έχεις στα γένια σου, δεν θα κατέβαινες πριν να σκεφτείς πώς θα ξανανεβείς». Επιμύθιον. Μην ακούς τις συμβουλές ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μπορεί να σε γελάσει.